εδώ, θα συζητήσουμε και γι' αυτό και θα δούμε και το ρεπορτάζ που υπάρχει. Κοντά μας η κυρία Μαρία Γιαννακάκη, Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Η Έργα Βαλιάνου που έχει το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Για να δούμε τι γίνεται πάλι οι φυλακές με αφορμή αυτό και να δούμε το πώς διερευνά την υπόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ, να δούμε τι ανακοίνωση έχει βγάλει. Θέλω μόνο ένα σχόλιο ακριβώς πάνω σε αυτό που είπατε, στο τι λέγεται στην αυτοδικία κτλ. Το μάθημα ζωής και αξιοπρέπειας μέσα στον πόνο του μας το έδωσε ο πατέρας του δολοφονημένου κοριτσιού. Ότι αλίμονο αν αυτή η κοινωνία γίνει ζούγκλα. Καταδικαστέα αυτοδικία δεν μπορεί να υπάρξει. Το συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί με αφορμή άλλο περιστατικό. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας ακόμη και για κάποιον ο οποίος έχει ομολογήσει. Το ποιος είναι αθώος ή ένοχος το κρίνει μόνο το δικαστήριο. Αλλά πέραν τούτου, τα σοφρονιστικά καταστήματα, τα καταστήματα κράτησης είναι ένας χώρος όπου κατεξοχήν εφαρμόζονται νόμοι και υπάρχει κράτος δικαίου. Και σαφώς ο σοφρονισμός, στόχος του σοφρονισμού είναι να παραδώσει τον κρατούμενο πάλι πίσω στην κοινωνία ως ένα χρήσιμο πολίτη για την κοινωνία και για τον ίδιο τον εαυτό. Δεν έχει καμία σχέση με τιμωρία, γιατί ο κρατούμενος στερείται το βασικότερο ανθρώπινο δικαίωμα. Και το δικαίωμα στην ελευθερία. Όλα, όλα τα άλλα, συγγνώμη, τελειώνω σε μισό δευτερόλεπτο. Όλα τα άλλα δικαιώματά του, εκτός αν άλλος κρίνει το δικαστήριο και εννοώ για τα πολιτικά ή την αφαίρεση της γονικής μέρημνας, βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Αυτά όλα όμως συμβαίνουν, πέρα από το τι συμβαίνει στην κοινωνία και λέμε, συμβαίνουν σε ένα χώρο όπου η πολιτεία έπρεπε τουλάχιστον να έχει όλες αυτές τις προϋποθέσεις και τις δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην συμβαίνουν των κρατουμένων αυτά. Και των φυλάκων. Κυρία Βαλιάνου, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, χθες βγήκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου γίνεται ξεκάθαρο ότι λήθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, όμως συνέβη ένα περιστατικό. Γι' αυτό ακριβώς έχει διαταχθεί και η αστυνομική προανάκριση, αλλά και έχει δοθεί η εισαγγελική παραγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα περιστατικά. Επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και χθες το βράδυ το διάβαζα, τελικά βγήκαν και τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εκθέτασης και δεν υπάρχουν ίχνη βιασμού. Από εκεί και πέρα, να πω και κάτι άλλο και να αφήσω το λόγο στην κυρία Βαλιάνου για να σας πει το ρεπορτάζ. Είναι ότι πλέον με τον νόμο 4443 του 2016 όλες οι ΕΔΕ παραπέμπονται στο συνήγορο του πολίτη. Γίνεται ο μηχανισμός παρακολούθησης αστυνομικής αυθαιρεσίας που αφορά τους ενστόλους σε αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικό, καθώς και τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Οπότε πλέον δεν είναι μια εσωτερική ΕΔΕ όπου μπορεί κάποιος με την καχυποψία που υπάρχει να πει ότι μπορεί να υπάρξει ένα κουκούλωμα κτλ. Πάει στο συνήγορο του πολίτη σε ανεξάρτητη αρχή. Και αυτό να σημειώσω και να σταματήσω εδώ, ότι ήταν και ένα πάγιο αίτημα των διεθνών οργανισμών. Μάλιστα. Έργα, τώρα το ρεπορτάζ, τι γίνεται. Βγήκε μια ανακοίνωση. Θέλω όμως να πω κάτι και το έχετε θίξει και οι δύο προηγουμένως, και μπράβο σας, το γεγονός ότι αυτό ακούγεται από συναδέλφους σας. Γιατί άλλο είναι να το γράφει η γιαγιά μου στα social media, και άλλο πράγμα είναι να ακούγεται από δημοσιογράφους. Και εδώ θα πάμε και στην απίστευτη περίπτωση του βιασμού στη Ρόδο. Και βλέπουμε ότι όλη αυτή η νοοτροπία, η πατριαρχική, το ότι δεν καταλαβαίνω από όχι, δεν καταλαβαίνω ότι είναι αναγκαία η συνένεση, δημιουργείται σε ανθρώπους, σε άντρες, και από τα ΜΜΕ και από όλη την κουλτούρα, την κοινωνική που υπάρχει, και ότι είναι διαταξικό, γιατί εδώ βλέπουμε ότι οι κατηγορούμενοι, και θα ξανααναφερθώ στο τεκμήριο της αθωότητας, ότι οι κατηγορούμενοι βρίσκονται, είναι από εντελώς διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Άρα εδώ βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο διαπερνά τις κοινωνικές τάξεις, τα μορφωτικά στρώματα κτλ. Τα ερωτήματα που βάλετε και εσείς, κυρία Βαλιάνου, αλλά και εσείς οι δύο, τα βάζει πρώτα και κυρία η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και γι' αυτό. Που διερευνά την υπόθεση. Που διερευνά ακριβώς την υπόθεση. Και νομίζω ότι η έκφραση όμως. Και θα δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Δεν επιτρέπεται ούτε συγχωρείται η βία για όποιον και αν εστρέφεται. Στο μεσονικτίου, ξέρετε, εσείς που είσαστε χρόνια σε αυτού του είδους το ρεπορτάζ, θα ξέρετε ότι η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές
κακές. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βρήκαμε το 2015. Και όταν το 2011, αφήστε με να τελειώσω, σας παρακαλώ, το 2011 η ΘΕΠΕΤΕ, η αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των βασανιστήριων ή και της απαξιωτικής συμπεριφοράς, κυριολεκτικά είχε κρεμάσει τη χώρα μας τα μανταλάκια. Δίκιο και αυτή τη στιγμή, ωστόσο, αυτή τη στιγμή μας θεωρεί. Αυτό που είδαμε τώρα όμως. Αυτό που είδαμε τώρα. Το συγκεκριμένο απόσπασμα, δηλαδή συγκεκριμένα, όχι ότι οι συνθήκες είναι, αλλά το συγκεκριμένο παραπέμπει σε μία εικόνα τέτοιου τύπου. Γιατί είναι αρκετή ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά, τουλάχιστον όπως μας τα άδειξαν ήδη οι κρατούμενοι με το βίντεο. Και δεν βλέπω πουθενά μία επέμβαση ενός σοφρονιστικού. Με τα όποια προβλήματα και προφανώς αυτό το βίντεο είναι μονταρισμένο, ξυλοκοπήθηκε, το γδίσανε, δεν ξέρουμε τι έγινε. Ή βλέπουμε ένα μικρό κομμάτι. Μπράβο, βλέπουμε ένα μικρό κομμάτι. Αυτό κοιμήθηκε ή έχασε τις αισθήσεις του. Όπως λέει ο ίδιος. Και μετά δεν φαίνεται πουθενά η παρουσία σοφρονιστικών υπαλλήλων. Αυτό αναρωτιέμαι, γι' αυτό το είπα. Όλα αυτά θα τα διερευνήσει. Θα τα πούν οι ίδιοι οι φύλακες βεβαίως που θα καταθέσουν στην πειθαρχική. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση, επειδή μιλάμε για το τι συζητάει ο κόσμος στα social media και πέρα από την κουλτούρα που μπορεί να υπάρχει, πρέπει να πάρουν και αυστηρές ποινές σε όσους παραβιάζουν, γιατί υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχουν ποινές. Τώρα νομίζω σας έλεγα ότι όχι μόνο υπάρχουν ποινές, αλλά υπάρχει ο 44-43 του 2016, όπου πλέον δεν είναι μια εσωτερική υπόθεση. Η ΕΔΕ, η ένορκη διοικητική εξέταση, με την έννοια ότι κάποιος θα καλύψει τον συνάδελφό του, ξέρει την νοοτροπία που δυστυχώς υπάρχει γενικότερα στο δημόσιο, όχι μόνο στον ένστολο χώρο, αλλά πάει στο συνήγορο του πολίτη, στην ανεξάρτητη αρχή, η οποία με το κύρος που έχει, και μάλιστα εχθές ζητούσα κάποια στοιχεία από το συνήγορο του πολίτη, τι έχει γίνει στους μήνες που εφαρμόζεται. Και έχουμε ότι ήδη από 17 ΕΔΕ που έχουν φτάσει ήδη, αποτελέσματα ΕΔΕ που έχουν φτάσει ήδη στο συνήγορο του πολίτη, ήδη 7 έχουν γυρίσει πίσω στις υπηρεσίες προκειμένου να συμπληρωθούν, γιατί παρατηρήθηκαν πολύ σημαντικά κενά. Μέσα σε αυτό το έτος έφτασαν στο συνήγορο. Ναι, ναι. Άρα μέσα σε αυτό το έτος έφτασαν. Και βέβαια, κυρία Γιαννακάκη, έχουμε και τον αντιρατσιστικό νόμο. Βέβαια. Ο οποίος πρέπει να εφαρμόζεται. Τώρα πάμε στην περίπτωση της Λέσβου. Πάμε στην περίπτωση της Λέσβου. Έχουμε τον δικηγόρο. Γιατί να μην το μπερδεύουμε όμως και πριν ακούσουμε τον δικηγόρο, η αντιρατσιστική νομοθεσία αφορά στη ρητορική. Ακριβώς, στο ρατσιστικό λόγο, που βέβαια οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη ρατσιστική βία και στη διάκριση. Και το συνδυάζουμε αυτό. Εδώ έχουμε ρατσιστικό κίνητρο. Ακριβώς. 81α. Ωραία, θα μας τα πείτε, γιατί έχουμε και τον δικηγόρο του ανθρώπου, ο οποίος πήγε να δουλέψει ο άνθρωπος από τον Μπαγκλαντές και ξυλοκοπήθηκε. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, όπως μου είπαν οι συνάδελφοί σας. Λοιπόν, από τη Μυτιλή. Έτσι, ακριβώς και εμείς. Και την εικόνα που έχουμε από τους συναδέλφους. Εργατικός και γλυκύτατος. Έχουμε λοιπόν τον δικηγόρο, τον κύριο στρατή Σκουρδιανέλη, ο οποίος θα μας πει για το περιστατικό. Καλή σας. Μετά για το. Κύριε Γιαννακάκη. Εδώ έχουμε τον ορισμό του ρατσιστικού κινήτρου. Γιατί θυμάστε, έχουμε ξανασυζητήσει μαζί του ότι τι είναι η ρατσιστική βία, τι είναι το ρατσιστικό έγκλημα κτλ. Και λέγουμε ότι κάθε έγκλημα μπορεί να έχει ρατσιστικό κίνητρο. Και το ρατσιστικό κίνητρο τι είναι? Όταν το χέρι του δράστη οπλίζεται λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που μπορεί να έχει το θύμα, που να έχει να κάνει με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα νομιζόμενα χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό έχουμε τροποποιήσει και τον αντιρατσιστικό το 2015 και με την εισαγωγή του 81α στον ποινικό κώδικα, όπου το ρατσιστικό κίνητρο θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας. Και βέβαια υπάρχει αντιρατσιστική νομοθεσία που αναφέρατε προηγουμένως, αλλά να επαναλάβω ότι αφορά στο ρατσιστικό λόγο, που βέβαια με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στη ρατσιστική βία εδώ, και διαμορφώνει και συνειδήσεις που είναι το χειρότερο. Εδώ πώς προστατεύεται αυτός ο άνθρωπος πριν, αλλά νομίζω ότι η απειλή είναι και για το μετά. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μετά από αυτή την καταγγελία προφανώς θα στοχοποιηθεί. Και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να δουλεύει εκεί. Κάτω από την πίεση. Και αν θα βρίσκει δουλειά. Δηλαδή είναι το πριν. Ή θα πρέπει να γίνει και πάλι μετανάστης. Η δικαιοσύνη, αλλά έρχεται και η συντεταγμένη πολιτεία από το διακριτό ρόλο που έχει κάθε εξουσία σε ένα κράτος δικαίου για να απαντήσει συντεταγμένα, αποφασισμένα και χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο σε τέτοιες προκλήσεις. Γιατί θα χυθεί αίμα. Γιατί βλέπουμε ότι αν αυτός ο άνθρωπος, και σας παραπέμπω στο ρεπορτάζ του στρατή του Μπαλάσκα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, με τον οποίο μίλησα μάλιστα και χθες, ότι αν αυτός ο άνθρωπος δεν έβαζε το χέρι του μπροστά στο πρόσωπό του, όπως είπατε και εσείς, ήταν τέτοια η βιαιότητα των χτυπημάτων. Θα είχαμε χειρότερα. Και το όργανο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, που δεν νομίζω ότι θα. Οι ποινές, για να κλείσουμε, κυρία Γιαννακάκη, οι ποινές και η έρκα να μας βοηθήσει για αυτού του είδους τα αδικήματα,
πάνε, είναι αυξημένες, υπάρχει απονομή δικαιοσύνης ή απλώς τον έχουμε και δεν εφαρμόζεται. Υπάρχει το 81α που το ρατσιστικό κίνητρο είναι επιβατικός παράγοντας. Οι ποινές ποικίλουν και θα μου επιτρέψετε και εκ του θεσμικού μου ρόλου να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, υπάρχουν αποφάσεις. Δηλαδή οδηγούνται στα δικαστήρια ή υπάρχουν έργα. Οι ποινές μέχρι κακούργημα. Όχι, υπάρχουν όμως, οδηγούνται στη φυλακή. Και κρατάμε και στατιστικά πλέον, κρατάμε και στατιστικά με τη βοήθεια της αστυνομίας και του. Και του ειδικού. Σε μία άλλη εκπομπή, κύριε Γιαννακάκη, ίσως θα πρέπει να δείξουμε και αυτά τα στοιχεία. Ακριβώς. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας και του ειδικού τμήματος ρατσιστικής βίας που έχουμε δημιουργήσει στην αστυνομία και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου κρατούμε στατιστικά και μάλιστα το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μυσαλλοδοξίας τα έχει ζητήσει επισήμως, προκειμένου να έρθουμε και να δούμε στο Εθνικό Συμβούλιο μία-μία τις υποθέσεις, γιατί κάθε μία είναι ξεχωριστή, και να δούμε ποια ήταν και η προανακριτική αλλά και η δικαστική. Και τη πορεία για να δούμε τι γίνεται. Θέλω να πω όμως ότι ως Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και να κλείσουμε, κύριε Γιαννακάκη. Ακριβώς. Και με συνεργασίες που κάνουμε με διεθνείς οργανισμούς και με προγράμματα ενδυνάμωση των δικαστικών λειτουργών, ερχόμαστε να γνωρίσουμε στους δικαστικούς λειτουργούς και στους εισαγγελείς και στους δικαστές τις καινούριες νομοθεσίες για το ρατσιστικό έγκλημα και τη ρατσιστική βία. Υπάρχει φοβερό ενδιαφέρον και από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία ξεκίνησε με τον ορισμό 6 ειδικών εισαγγελέων για το ρατσιστικό έγκλημα. Έχουμε φτάσει στους 26 αυτή τη στιγμή. Δημιουργήθηκε στην αστυνομία το ειδικό τμήμα που σας είπα. Και θέλω να πω ότι πραγματικά όμως ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει, το είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Διαμορφώνει συνειδήσεις. Δεν μπορούν να ακούγονται πράγματα τα οποία ακούγονται ελαφρά την καρδία. Χρειάζεται πάντως η πολιτεία, όπως είπε η κυρία Γιαννακάκη, να έχει αρμόδιες υπηρεσίες, να μπορεί αυτούς τους ανθρώπους να τους προστατεύει, γιατί κυρίως στις τοπικές, στις κλειστές κοινωνίες, πάρα πολλοί μετανάστες φοβούνται να μιλήσουν. Και η νομοθεσία είναι καλή εγρήγορση όμως της κοινωνίας. Σημασία σε ποια κοινωνία έγινε. Η Λέσβος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε